αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο καιρικό. Οι μετεωρολόγοι μας έχουν ήδη προετοιμάσει για μεγάλη αλλαγή τα επόμενα 24 ώρα, με δρυμή ψύχος και χιονοπτώσεις. Επιποδός, περιφέρεια και δήμοι για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Βασίλη Αρβανίτη. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στον κόσμο που μας βλέπει. Μάλλον από ό,τι φαίνεται θα δοκιμαστεί για ακόμα μία φορά η περιοχή όπου κατέχει έναν τεράστιο ορεινό όγκο. Είμαστε ενημερωμένοι από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία του Δήμου μας είναι σε επιφυλακή όπως κάθε φορά έτσι και τώρα. Όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, ο Δήμος, η πυροσβεστική αστυνομία και η περιφέρεια, είναι σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό. Έχουμε τα δικά μας μηχανήματα, αλλά και μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε από τα μνημόνια συνεργασιών με ιδιοκτήτες μηχανημάτων. Mm-hmm. Θεωρώ θα το αντιμετωπίσουμε όπως και τις άλλες φορές. Το ανησυχητικό αυτή τη φορά είναι ότι οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Όπως μας έχει ενημερώσει ο προγνώστης καιρού του νομού, ο κ. Θοδωρής Κονδύλης, ο οποίος έχουμε και την τιμή να τον έχουμε μέλος της εθελοντικής μας ομάδας, της ομάδας Δίας που έχουμε στο Δήμο. Mm-hmm. Έτσι, θέλω να τον ευχαριστήσω και από τη συχνότητά σας γι' αυτό. Θα έχουμε κάποια προβληματάκια από αύριο με βροχές και από την Κυριακή με χιονοπτώσεις. Σας λέω και πάλι ότι μας ανησυχεί η πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Εγώ θέλω μέσα από τη συχνότητά σας να καλέσω τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αυτές τις μέρες. Γιατί πέρα από τις απαγορεύσεις που μετακινήσουμε το lockdown, όλοι πάμε στις δουλειές μας. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε το χιόνι που θα πέσει, όπως φαίνεται, θα παγώσει. Και αυτό είναι το στοίχημα. Εμείς θα είμαστε εκεί να κάνουμε τους αλατισμούς που πρέπει, να ανοίξουμε τους δρόμους που θα κλείσουν και οτιδήποτε χρειαστεί. Να ξέρετε ότι η πολιτική προστασία του Δήμου είναι στη διάθεση των δημοτών και οποιοδήποτε δημότης χρειαστεί οτιδήποτε δεν θα διστάσει να τηλεφωνήσει στην πολιτική προστασία του Δήμου ανά πάσα στιγμή όλο το 24ωρο. Το μεγάλο στοίχημα θα είναι, κυρία Βανίτη, προφανώς να μην αποκλειστούν άνθρωποι, έτσι, είτε εκτινοτρόφοι, ας πούμε, γιατί γνωρίζουμε το ιδιαίτερο της περιοχής πάνω στα ορεινά της Αρχαίας Ολυμπίας. Το μεγάλο πρόβλημα θεωρούμε ότι θα είναι από το οροπέδιο της Φολόης και πάνω, mm-hmm. δηλαδή στην ορεινή Φολόη, στη Λαμπία και στη Λασιώνα. Την ξέρουμε την κατάσταση που συμπεριφέρεται κάθε φορά. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε και δώσει το βάρος μας εκεί πάνω σε μηχανήματα και σε αλάτι και σε αλατιέρες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται και σε προσωπικό. Θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε με τη συνδρομή των υπηρεσιών, όπως είπα, της πυροσβεστικής αστυνομίας και της περιφέρειας, αλλά και τη συνεργασία των δημοτών, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει οι δημότες μας να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, δηλαδή με τα οχήματα κλπ. Και οτιδήποτε χρειαστεί θα είμαστε εκεί. Όποιος δημότης έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορεί να επικοινωνήσει με την πολιτική προστασία του Δήμου ανά πάσα στιγμή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε, γιατί ακούμε από τους ειδικούς που λένε θα έχει διάρκεια αυτό το φαινόμενο. Ναι, μεν θα φανεί ότι υποχωρεί, αλλά θα έχει και δεύτερο κύμα. Δηλαδή, μέχρι την άλλη Πέμπτη, ενδεχομένως, να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Η σημερινή μας πληροφόρηση είναι ότι το πρόβλημα θα είναι μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι, ναι. την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλά, όπως ξέρετε, τα στοιχεία του καιρού αλλάζουν. Ναι. Θα περιμένουμε να πει το σύστημα εδώ στην περιοχή και να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Γιατί πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, κάνουμε προγνώσεις, μάλλον μας δίνουν προγνώσεις οι οποίες καμιά φορά αλλάζουν κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Ας ευχηθούμε να αλλάξουν και να μην είναι τόσο τραγικά τα πράγματα για την περιοχή μας. Και ποιες θα είναι και οι συνέπειες μετά, κύριε Αρβανίτη? Είστε γνώστης άριστος των αγροτικών θεμάτων. Ήδη πολλοί ανησυχούν για το τι θα αφήσει πίσω της αυτή η κακοκαιρία, με δεδομένο ότι καλλιέργειες και φυτά και δέντρα έχουν συνηθίσει εισαγωγικά σε αυτές τις απίστευτα παράδοξες θερμοκρασίες για την εποχή, θερμοκρασίες άνοιξης, και ξαφνικά θα υποστούν σοκ με αυτές τις θερμοκρασίες, από ό,τι μας λένε. Κοιτάξτε, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει ένα τεράστιο πλήγμα από το θέμα του κορονοϊού και δεν κινείται τίποτα. Η κτηνοτροφία και οι καλλιέργειες, mm-hmm. αυτή τη στιγμή ήταν τα δύο επαγγέλματα, οι δύο δράσεις οι οποίες ήταν σε οι τροφοδότες τοπικής οικονομίας. Ναι. Που είναι η ένεση στην τοπική οικονομία. Mm-hmm. Η κτηνοτροφία δοκιμάζεται με τις χαμηλές θερμοκρασίες, θα δοκιμαστεί μια φορά ακόμα. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι δείχνουν, μάλλον έχουν ως επίπτωση, την μείωση της παραγωγής του γάλακτος και την αύξηση των ζωοτροφών. Αυτό που γίνεται κάθε φορά. Ναι. Δηλαδή τα κοπάδια είναι στις τάνες, εγκλωβισμένα και μαντρωμένα, mm-hmm. Σταυλισμένα, που σημαίνει ότι θέλουν πολύ περισσότερη τροφή. Βγάζοντας και λιγότερο γάλα, καταλαβαίνετε ότι το κόστος της διατήρησής του και της συντήρησής του είναι αρκετά μεγάλο. Όσον αφορά τις καλλιέργειες, ναι, ο μεγάλος παγετός, δηλαδή αν οι θερμοκρασίες επιβεβαιωθούν, ναι. και πάμε τώρα στο μείον 4, μείον 5 που λέει και μείον 7,
θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα και, στην ελιά, και στο πορτοκάλι, και στο μανταρίνι και σε οτιδήποτε άλλο καλλιεργείται στην περιοχή. Να ευχηθούμε να το περάσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται, αν και οι προβλέψεις δεν το επιβεβαιώνουν αυτό. Είδομε, κύριε Βανίτη, καλή δύναμη στο έργο σας. Έρχονται δύσκολες μέρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ.